Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωσή μας σήμερα για να τιμήσουμε τα 75 χρόνια από το ματωμένο μπλόκο της Κοκκινιάς. Ένα γεγονός απίστευτης φρικαλαιότητας, ένα στιγερό έγκλημα του ναζισμού και του δοσυλλογισμού. Πάνω από 150 οι εκτελεσμένοι, περίπου 8.000 οδηγήθηκαν στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου και από εκεί περίπου 1.800 στάλθηκαν στα γερμανικά στρατόπεδα κατοχής. Ο φόρος αίματος που πλήρωσε η ανταρτομάνα Κοκκινιά στους Ναζί και τους ντόπιους συνεργάτες τους ήταν ευαρύς. Το έγκλημα δεν σταμάτησε στις 17 Αυγούστου του 1944, αλλά στις 24 του Σεπτέμβρη, στο 40ήμερο μνημόσυνο του μπλόκου, οι Γερμανοί ξαναχτύπησαν με αποτέλεσμα άλλους 11 νεκρούς. Τα ίδια τα ιστορικά γεγονότα σε όλους εμάς εδώ είναι λιγότερο ή περισσότερο γνωστά. Μέσα από εκδηλώσεις, βιβλία, αφηγήσεις, ακόμα και για ορισμένους μέσα και από προσωπικά βιώματα. Το ζήτημα που θέλουμε να τονίσουμε στη σημερινή μας εκδήλωση είναι ότι υπάρχει ανάγκη να γίνουν πιο πολύ γνωστά, ειδικά στις νεότερες ηλικίες, να γίνουν για όλους μας δύναμη στην καθημερινή πάλι σε σύνθετες συνθήκες. Να κάνουμε όλοι εδώ μια μεγάλη προσπάθεια να υψωθεί τείχος στις προσπάθειες να χτυπήσουν το παρελθόν για να ποινικοποιήσουν το μέλλον. Τι άλλο άραγε δείχνει η συνεχής και όλο και πιο έντονη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το πρόσφατο αντικομουνιστικό ψήφισμα από την ανάγκη τους να εντείνουν την ιδεολογική επίθεση στις συνειδήσεις κυρίως της νέας γενιάς για το σοσιαλισμό που γνώρισε η ανθρωπότητα, για την ιστορία που έγραψαν τα λαϊκά κινήματα σε όλο τον κόσμο τον προηγούμενο αιώνα. Τολμάνε, μπορούμε να πούμε ούτε λίγο ούτε πολύ, να στήσουνε μία νέα Νιρεμβέργη, αυτή τη φορά για τους κομμουνιστές, κάνοντας λόγο, έτσι το αναφέρουν, για επίγουσα ανάγκη πλήρους συνειδητοποίησης και ηθικής αλλά και νομικής εκτίμησης των εγκλημάτων του σταλινισμού και των κομμουνιστικών δικτατοριών. Σήμερα από το ματωβαμένο μπλόκο της Κοκκινιάς αποφασίζουμε και τους στέλνουμε μήνυμα. Αυτή η προκλητική εξίσωση του φασισμού-ναζισμού με ό,τι πιο πρωτοπόρο έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό, δεν πρόκειται, δεν θα τους αφήσει ο ελληνικός λαός να περάσει. Αλήθεια, τι επιχειρούν να ταυτίσουν? Η καθοριστική συνεισφορά της Σοβιετικής Ένωσης στη συντριβή του ναζιστικού τέρατος και στην αιώνια καταδίκη των εγκλημάτων τους είναι ποτισμένη με το αίμα εκατομμυρίων νεκρών, εκατομμυρίων τραυματιών, ανυπολόγιστων θυσιών του αντιφασιστικού αγώνα των λαών της Ευρώπης. Και από την άλλη η ιστορία έγραψε ότι οι συνεργάτες των Ναζί είναι αυτά τα μονοπόλια που σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει, είναι αυτά τα μονοπόλια που άνοιξαν το δρόμο και στο Χίτλερ. Ήταν αστικές κυβερνήσεις, όπως του Βυσί στη Γαλλία, τον Κουίσλινγκ στην Ελλάδα. Θα τους αποδείξουμε λοιπόν ότι ματαιοπονούν να νομίζουν ότι με ιστορικές αθλειότητες, ότι με τα χρήματά τους, με παχυλά κονδύλια, θα νομιμοποιήσουν απαγορεύσεις, διώξεις σε βάρος των κομμουνιστών και πολύ περισσότερο τους λέμε, όπως είπαν και οι δεκάδες κομμουνιστικές νεολαίες που βρεθήκανε στο φεστιβάλ σε κοινή τους δήλωση, ότι τι να κάνουμε, το μέλλον δεν μπορείτε να το απαγορεύσετε και το μέλλον της νεολαίας είναι ο σοσιαλισμός. Την ιστορία λοιπόν, σύντροφοι και φίλοι, τη γράψαν οι λαοί και αυτή δεν μπορεί να ξαναγραφτεί ούτε με ψηφίσματα ούτε με τίποτα άλλο. Και σε αυτή την ιστορία δεν μπορεί να χωρέσει εύκολα ο ανθρώπινος νους την έκταση του εγκλήματος που έγινε εδώ στην Κοκκινιά. Επίσης, δεν μπορεί να χωρέσει ο ανθρώπινος νους το μεγαλείο της ψυχής εκείνων που βρέθηκαν μπροστά στα βασανιστήρια, στο φάσμα της εκτέλεσης, στάθηκαν αλίγιστοι, όρθιοι, περήφανοι απέναντι στα ιδανικά, απέναντι στο λαό. Πώς να συγκριθούν άραγε αυτά τα δύο?
Χιλιάδες εργαζόμενοι, νέοι, νέες, ο λαός μας κράτησε παρά τα βάσανα της διώξης ψηλά τη σημαία του αγώνα. Και αυτή η σημαία που ποτίστηκε με ποτάμια αίμα, για αυτόν ακριβώς το λόγο είναι κατακόκκινη, για αυτόν ακριβώς το λόγο δεν μπορεί να ξεβάψει. Αυτή τη σημαία κρατάνε σήμερα περήφανα στα χέρια τους οι κομμουνιστές και βαδίζουν μαχητικά στις σημερινές δυσκολίες των καιρών, με σιγουριά όμως ταυτόχρονα για την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, της ζωής με δικαιώματα του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Σύντροφοι και συντρόφισσες, το χτύπημα που δέχτηκε το ΚΚΕ, ο ΕΛΑΣ, το ΕΑΜ, το κίνημα συνολικά τον Αύγουστο του 1944 ήταν πραγματικά μεγάλο, ανυπολόγιστο. Γιατί η Κοκκινιά είχε μία από τις μεγαλύτερες οργανώσεις του κόμματος, μία από τις καλύτερες οργανώσεις του ΕΑΜ. Υπήρχε ισχυρός ΕΛΑΣ. Αυτήν την οργάνωση έβαλαν στόχο και ήθελαν να χτυπήσουν οι Γερμανοί. Γιατί αφενός σε μία μεγάλη λαϊκή συνοικία δεν μπορούσαν οι κατακτητές και οι συνεργάτες του να ελέγξουν την κατάσταση και αφετέρου ήταν πολύ κρίσιμο, πολύ σημαντικό να ελέγξουν το πέρασμα για το λιμάνι του Πειραιά, να είναι σίγουρο και ασφαλές. Και αυτό σε όλη την περίοδο της ναζιστικής κατοχής, η ύπαρξη του ΕΛΑΣ, του ΕΑΜ, η παλαϊκή δράση με ψυχή και μπροστάρι το ΚΚΕ δεν το άφηνε. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι οι Ναζί και οι Γερμανοτσολιάδες είχαν επιχειρήσει ξανά να χτυπήσουν την Κοκκινιά και έχει μείνει αξέχαστη, πραγματικά ανεξίτηλη στις λαϊκές συνειδήσεις η μάχη της 7ης του Μάρτη του 1944. Στις 17 Αυγούστου ο θρήνος σκέπασε όλη την περιοχή. Διαλεχτά παλικάρια του λαού μας, ήρωες, άντρες και γυναίκες, μέρος του ανθού της κοκκινιώτικης εργατιάς και νεολαίας έπεσαν. Όμως ο αγώνας έπρεπε να συνεχιστεί. Η κομματική οργάνωση του Πειραιά πήρε άμεσα μέτρα για να στηρίξει το ηθικό του λαού, να δώσει το στίγμα ότι πάλι συνεχίζεται αμύωτη, με μεγαλύτερο πείσμα, ότι ο στόχος της τρομοκράτησης του λαού έπεσε στο κενό. Η προκήρυξη που κυκλοφόρησε μετά τον μπλόκο ανέφερε ανάμεσα στα άλλα «Ορκιζόμαστε να συνεχίσουμε με πιότερη ορμή το μισοτελειωμένο σας έργο». Τα χωνιά φώναζαν σε όλη την Κοκκινιά «Ο αγώνας συνεχίζεται». Γράφτηκαν συνθήματα και αφίσες με ρολόγια που έδειχναν 12 παρα 5, σημάδι ότι πλησιάζει η ώρα της αντιφασιστικής νίκης. Έτσι, το μήνυμα τελικά είχε σταλεί. Η Κοκκινιά μπορεί να ήταν χτυπημένη, αλλά ήταν όρθια. Συνέχισε να υψώνει το ανάστημά της, δεν λύγησε. Αυτό είναι στην τελική το μεγαλείο του λαού μας. Οι Γερμανοί και οι ντόπιοι συνεργάτες τους απέτυχαν στο σκοπό τους. Η συνέχεια της πάλης έδειξε ότι οι θυσίες των συντρόφων μας δεν πήγανε χαμένες. Αυτό είναι το ΚΚΕ, σύντροφοι και φίλοι. Είναι τα παιδιά της εργατικής τάξης και του λαού που παλεύουν διαχρονικά για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, που με ανιδιοτέλεια ρισκάρουν πραγματικά τα πάντα για να είναι ο λαός αφέντης στον τόπο του, αφέντης στον πλούτο που παράγει. Είναι το κόμμα που όσο και να το χτυπάνε, μένει αλίγιστο, συνεχίζει αταλάντευτα την πάλη του, όσο μεγάλες και αν φαντάζουν οι δυσκολίες. Το ΚΚΕ είναι αυτό που είναι σήμερα, γιατί έχει πίσω του χιλιάδες νεκρούς, θυσίες κατατεθειμένες στο λαό μας. Αλλά κύρια, γιατί τιμά με πράξεις όλους αυτούς, τους τιμάει με τη σύγχρονη δράση του. Το ΚΚΕ είναι αυτό σήμερα που είναι, γιατί έχει την πιο προοδευτική, την πιο πρωτοπόρα ιδεολογία που έχει συλλάβει η ανθρώπινη σκέψη, την κομμουνιστική ιδεολογία. Γιατί έχει σύγχρονο επαναστατικό πρόγραμμα. Γνωρίζουμε καλά από όλη την ευρωπαϊκή πείρα ότι το ηρωικό παρελθόν και παρόν δεν αρκούσε ούτε αρκεί σε συνθήκες της αντεπανάστασης. Η αντοχή του κόμματός μας στη χειρότερη περίοδο της ιστορίας του κομμουνιστικού κινήματος εξαιτίας των μακρόχρονων συνεπειών της αντεπανάστασης στην ταξική πάλη, οι βασανιστικές προσπάθειές του ώστε να προωθείται αγωνιστική γραμμή συσπήρωσης, η σταθερότητα της πολιτικής του γραμμής προκύπτουν ακριβώς από την ίδια την επαναστατική στρατηγική του,
την ασυμβίβαστη διαπάλη με τον οπορτουνισμό, την αδιάλειπτη προσπάθειά του να βρίσκεται εκεί που ζει, εκεί που ζουν και δουλεύουν οι εργατικές λαϊκές μάζες. Φίλες και φίλοι, δεν πρέπει μόνο σε τέτοιες μέρες και εκδηλώσεις να θυμόμαστε τους ήρωές μας, πρέπει να θυμόμαστε και αυτούς που έκαναν το έγκλημα. Ο Πλιτζανόπουλος, ο Μπατράνης, οι Κασιδιάριδες, που τότε πρωταγωνίστηκαν στην εκτέλεση του μπλόκου, έχουν και τους πολιτικούς τους απογόνους. Ένας από αυτούς, ο φασίστας ευρωβουλευτής Λαγός, ζήτησε χτες να μετονομαστεί, λέει, Λεωφόρος Στάλιγκραντ στις Βρυξέλλες. Μάλιστα, στην ερώτησή του ο φασίστας ομολογεί ότι παίρνει αφορμή από το αντικομμουνιστικό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου. Να ποιους τελικά ταΐζουνε αυτές οι ανιστόρητες θεωρίες που είναι επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ταύτισης φασισμού-κομμουνισμού. Όσο όμως και αν μιξοκλαίνε οι φασίστες, η αλήθεια δεν πρόκειται να αλλάξει. Οι λαοί θυμούνται και θα θυμούνται για πάντα. Θα τιμάνε το Στάλιγκραντ, την κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο που καρφώθηκε στην καρδιά του ναζιστικού κτίνους. Θα θυμούνται τον μπλόκο της Κοκκινιάς, την Καλογρέζα, την Κεσαριανή και το Κούρνοβο. Οι λαοί δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσουν τους συνεργάτες των Ναζί, τους Γερμανοτσολιάδες και τους Χίτες, αλλά και όλους αυτούς που τους εξόπλισαν και τους εξοπλίζουν και σήμερα για να χτυπάνε το εργατικό κίνημα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το σύνθημα της συνέχειας του αγώνα βεβαίως και δεν είναι γενικό. Έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο και ούτως ή άλλως δεν ζούμε σε ήσυχους καιρούς. Όλος ο πλανήτης βράζει και εδώ στην Ελλάδα έχουν βαλθεί τα αστικά κόμματα να μας πείσουν ότι ζούμε σε γυάλα, ότι επανήλθε η κανονικότητα. Αυτή λοιπόν η κανονικότητα είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι τα δύσκολα για το λαό μας δεν πέρασαν, τα δύσκολα για το λαό μας είναι μπροστά. Μέρα με τη μέρα μεγαλώνει η ανησυχία των αστικών επιτελείων για μια νέα διεθνή καπιταλιστική κρίση. Μια νέα κούρσα πολεμικών εξοπλισμών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Ο πόλεμος ΗΠΑ Κίνας, εμπορικός πόλεμος, είναι μια πραγματικότητα, ενώ τεράστια γεωπολιτικά συμφέροντα συγκρούονται και με τα όπλα σε πολλές γωνιές του πλανήτη. Από το Brexit στη Μεγάλη Βρετανία μέχρι τους φοδρότατους ανταγωνισμούς για το μέλλον της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τις αντιπαραθέσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου για τον ορυκτό πλούτο μέχρι τους κινδύνους νέων πολεμικών συγκρούσεων και προσφυγικών ροών. Από μεγάλες περιβαλλοντικές καταστροφές μέχρι και τις αντιθέσεις ισχυρών χωρών γύρω από την κλιματική αλλαγή και την πράσινη ανάπτυξη. Για ποια κανονικότητα μας μιλάνε άραγε? Στην εποχή ας πάρουμε το παράδειγμα που το σχολείο και μπορεί και θα έπρεπε να μορφώνει ολόπλευρα, να παίζει το διαπαιδαγωγικό του ρόλο, εμείς θέλουμε να ρωτήσουμε. Είναι κανονικό τώρα που άνοιξαν τα σχολεία οι γονείς να μετράνε τα έξοδα για τα φροντιστήρια, για τις δραστηριότητες του παιδιού τους? Δεκάδες χιλιάδες αναπληρωτές να ετοιμάζουν βαλίτσες για να αναπληρώσουν ποιους τους ίδιους τους εαυτούς που έδιωξαν στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς? Μπορούμε να δεχτούμε ότι στην Ελλάδα, που είναι η έκτη πιο σεισμογενής χώρα στον κόσμο, τα σχολεία δεν θα έχουν κανέναν αντισεισμικό έλεγχο? Και στη γειτονιά μας μάλιστα θα καλούνται και οι καθηγητές, με βάση το Δήμαρχο της Νίκαιας, να κάνουν τον πραγματογνώμονα με αυτοψίες στα σχολεία για το αν είναι κατάλληλα να πάνε τα παιδιά μας? Θέλουν να μας πείσουν ότι είναι κανονικό και φυσιολογικό στη σημερινή εποχή των μεγάλων τεχνολογικών θαυμάτων, της εκτόξευσης της παραγωγικότητας της εργασίας, οι νεότερες γενιές να ζουν χειρότερα από τις προηγούμενες? Την ώρα που όλοι δασκαλεύουν το λαό και την νεολαία να μάθει να ζει με ευκαιρίες, μπας και πιάσεις παιδί μου την καλή, μόνο το ΚΚΕ παλεύει, διεκδικεί και αναδεικνύει τις σύγχρονες ανάγκες, παλεύει για να ικανοποιηθούν αυτές με βάση το σύγχρονο τρόπο παραγωγής, την ανάπτυξη της παραγωγής και της επιστήμης. Σε αυτό το δρόμο θα συνεχίζει να βαδίζει ανυποχώρητα το ΚΚΕ. Απέναντι θα γίνεται όλο και πιο φανερό ότι η κυβερνητική εναλλαγή, αυτή που είχαμε στις αρχές του καλοκαιριού, δεν έφερε καμία αλλαγή πολιτικής.
Με μία φωνή παρακολουθήσαμε όλοι, σχεδόν όλα τα στελέχη της κυβέρνησης, κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να δηλώνουν πως εμείς δεν ήρθαμε να γκρεμίσουμε ό,τι έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθαμε να πάρουμε ό,τι θετικό έφτιαξε και να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Από εκεί έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και κλιμακώνει ήδη την επίθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχτηκε ο καλύτερος χορηγός της Νέας Δημοκρατίας. Όχι μόνο γιατί διατήρησε όλα τα προηγούμενα μέτρα και έφερε και νέα, έδωσε δηλαδή αέρα στα πανιά της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, αλλά κυρίως γιατί πρόβαλε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Ένας κόσμος πήγε στον καναπέ του, ξέπλυνε το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Τραμπ, βρώμισε αξίες και οράματα. Και τώρα έρχεται η Νέα Δημοκρατία στη ΔΕΘ να τερματίσει αυτή την κοροϊδία, επιλέγοντας για σύνθημά της το «Ανάπτυξη για όλους». Η υπόσχεση ότι τα νέα κέρδη του κεφαλαίου, που γι' αυτά όλοι μας πρέπει να κάνουμε θυσίες, θα μεταφραστούν προσεχώς κάποια στιγμή σε ευημερία για όλους, είναι το κοινό παραμύθι που μοιράζεται τόσο ο Τσίπρας όσο και ο Μητσοτάκης. Η αλήθεια όμως είναι, σύντροφοι και φίλοι, και τον ξέρουμε καλά, τα κέρδη δεν πέφτουν από τον ουρανό, ούτε επενδύουν για φιλανθρωπικούς σκοπούς οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Το καπιταλιστικό κέρδος προϋποθέτει πρώτα απ' όλα ξεζούμισμα των εργαζομένων. Προϋποθέτει και απαιτεί ένα κράτος το οποίο θα τα αρπάζει από το λαό και θα τα δίνει απλόχερα στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Γι' αυτό άλλωστε και όλες οι κυβερνήσεις στη σειρά υιοθέτησαν, εφάρμοσαν την αντιλαϊκή πολιτική των μνημονίων, την οποία απαιτούσαν όχι μόνο τα ξένα κοράκια, όπως μας λέγαν ορισμένοι, οι ξένοι δανειστές, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά και ο ΣΕΒ, οι εφοπλιστές, οι εγχώροι τραπεζικοί όμιλοι, τα ντόπια δηλαδή κοράκια. Γι' αυτό άλλωστε και σήμερα, σε συνθήκες ανεμικής ανάκαμψης, ούτε ένας μνημονιακός νόμος δεν καταργείται. Οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι δεν λένε στους εργαζόμενους, ελάτε τώρα που αυγατίζουν τα κέρδη μου, να σας επιστρέψουμε κάποια από αυτά που χάσατε, αλλά αντίθετα απαιτούν νέες θυσίες. Η μεγάλη μείωση του κατώτατου και μέσου μισθού, τα επταήμερα χωρίς ρεπό στον επισιτισμό και στον τουρισμό, το χτύπημα της κυριακάτικης αργίας στο εμπόριο, η εκτόξευση ειδικά για τις νέες ηλικίες της προσωρινής και μερικής απασχόλησης, είναι αυτό το καύσιμο που έψαχναν για να πάρει μπρος η μηχανή της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Και αυτή η μηχανή ζητά συνεχώς τέτοια νέα καύσιμα, νέα επενδυτικά πεδία, νέα μέτρα όπως την πλήρη κατάργηση των αποζημιώσεων, την απελευθέρωση των απολύσεων, την ανατροπή κλαδικών και συλλογικών συμβάσεων εργασίας, πάντα στο όνομα της αντοχής των επιχειρήσεων. Αλλά και αυξήσεις ηλεκτροσόκ στα τιμολόγια της ΔΕΗ, πληστηριασμούς λαϊκών σπιτιών για να γεμίζουν τα θησαυροφυλάκια των τραπεζιτών. Απαιτεί αυτή η καπιταλιστική ανάπτυξη βεβαίως ένα κράτος πιο επιτελικό, έτσι όπως το παρουσιάζουν, που είναι όμως ταυτόχρονα και εξίσου εχθρικό για το λαό. Ένα κράτος που δηλαδή θα μπορεί να πουλά παραλίες, βουνά, δάση στους επενδυτές εν ρηπεί οφθαλμού, αλλά θα αφήνει τον ασθενή αβοήθητο χωρίς φάρμακα, τη Σαμοθράκη χωρίς καράβι για πόσο διάστημα, τα σχολιά μας χωρίς δασκάλους. Ένα κράτος που θα φορολογεί εθελοντικά τους εφοπλιστές, αλλά θα λαιλατεί τα λαϊκά εισοδήματα. Ένα κράτος που θα χαρίζει τα 84 δισεκατομμύρια που χρωστάνε 8.000 μεγάλοι οφειλέτες, ενώ για τους μεροκαματιάριδες που χρωστάνε μέχρι 500 ευρώ, προετοιμάζει και προχωράει σε κατασχέσεις. Τώρα, αυτό το επιτελικό κράτος ετοιμάζει και το νέο συνδικαλιστικό νόμο, που έχει το θράσος τόσο η κυβέρνηση όσο και τα παπαγαλάκια της, να μιλάνε για επιστροφή της δημοκρατίας στα συνδικάτα. Αλήθεια, ποιοι μιλάνε για δημοκρατία και για πλειοψηφίες? Αυτοί που εκλέγονται κυβέρνηση με το 40% του 60% που πάει και ψηφίζει? Αυτοί που έμπασαν μέσα στα συνδικάτα τους μπράβους, τους εργοδότες και την αστυνομία, όπως το πρόσφατο συνέδριο της ΓΕΣΕ? Ή αυτοί που έχουν κάνει τσίρκο κυριολεκτικά μια σειρά από εργατικά κέντρα με σωματεία, σφραγίδες και ψηφοφόρους φαντάσματα? Αν δεν ήταν, σύντροφοι και φίλοι, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ να βάλουν μπλόκο σε αυτή την κατρακύλα στο εργατικό κίνημα,
θα ψήφιζαν μέχρι και οι πεθαμένοι για να μην φύγουν αυτοί οι εργατοπατέρες από τις καρέκλες τους και να κοιμούνται ήσυχα βιομήχανοι και εφοπλιστές και οι εργάτες να μην έχουν σήμερα κανένα αποκούμπι, κανένα στήριγμα. Αν οι απεργίες δεν έχουν αποτέλεσμα όπως υποστηρίζουν, τότε γιατί έχουν λυσάξει όλες οι κυβερνήσεις η μία μετά την άλλη να βάλουν στο γύψο το εργατικό κίνημα, να βάζουν εμπόδια στην προκήρυξη των απεργιών? Αν δεν έχουν το φόβο ότι αργά ή γρήγορα η νεολαία θα μπει ορμητικά στον αγώνα για να διεκδικήσει το μέλλον της, γιατί καταργούν το άσυλο στα πανεπιστήμια ή όπως χτες στη Λάρισα στέλνουν την αστυνομία να μαζέψει επαλήτες μαθητές 10 επειδή κινητοποιούντουσαν? Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η πολιτική τους δημιουργεί και θα δημιουργεί ακόμα περισσότερα διέξοδα για τη ζωή των εργαζομένων και των νέων στη χώρα μας. Ξέρουν πάρα πολύ καλά και έχουν σιγουριά για αυτό ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι ακλόνητο και σταθερό, ότι μπροστά στις εξελίξεις ελοχεύει για αυτούς ο κίνδυνος, για εμάς προσπάθεια μιας νέας ανόδου της ταξικής πάλης. Γι' αυτό και παίρνουν τα μέτρα τους. Κλιμακώνουν με όλα τα μέσα την αντιλαϊκή επίθεση, ταυτόχρονα ξοδεύουν δισεκατομμύρια για να κάνουν αντικομουνισμό, φτιάχνουν σειρές, ξαναγράφουν την ιστορία για να επιτεθούν στο σοσιαλισμό που γνώρισε η ανθρωπότητα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, από εδώ έχουμε να τους πούμε ότι καλά κάνουν και φοβούνται. Καλά κάνουν και φοβούνται γιατί στη χώρα μας υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ένα κόμμα που δεν το είχαν, δεν το έχουν, ούτε θα το βάλουν στο χέρι. Σήμερα μπορούμε να πούμε με σιγουριά, δεν έχει ιτηθεί καθολικά η διάθεση για αντίσταση και αντεπίθεση. Αυτή η διάθεση υπάρχει, δεν έχει τσακιστεί παρά τις συστηματικές προσπάθειες που έκαναν. Και δεν θα σβήσει χάρη στο κόμμα μας, χάρη στις ριζοσπαστικές δυνάμεις που υπάρχουν και συμπαράσσονται στο κίνημα. Η σταθερή μαχητικότητα της καθημερινής πάλης που καθορίζεται από τη γραμμή του κόμματος μπορεί να είναι ένας καλός σπόρος που θα καρπίσει αργότερα ή γρηγορότερα. Με βάση αυτό δουλεύουν πρωτοπόρα οι κομμουνιστές για να σηκώσει ανάστημα το εργατικό κίνημα, για να χτίζεται η κοινωνική συμμαχία. Δουλεύουμε πρωτοπόρα για να οργανώνεται απεργία όπως η προχτεσινή, κόντρα τόσο στην εργοδοτική τρομοκρατία, κόντρα στην κρατική καταστολή, κόντρα και στους ξεπουλημένους εργοδοτικούς της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕΕ. Και έτσι τελικά να παραλύει ο Πειραιάς, όπως προχτές νέκρωσε το λιμάνι, δεν κουνήθηκε φίλος στο μεγάλο μονοπόλιο της Κόσκο λόγω της μαζικής συμμετοχής των εργαζόμενων στην απεργία, όπως έγινε και σε δεκάδες άλλες επιχειρήσεις. Και έτσι αποφασιστικά θα συνεχίσουμε. Φίλες και φίλοι, ιδιαίτερα θέλουμε να απευθυνθούμε σε όσους ανησυχούν για την επικίνδυνη κατάσταση στην περιοχή μας για τα σύννεφα του πολέμου που πυκνώνουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σε συνέχεια αυτής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι έτοιμη να αναβαθμίσει τη συμφωνία για τις αμερικανονατοικές βάσεις, μετατρέποντας και επίσημα και με τη βούλα έτσι τη χώρα σε ένα απέραντο νατοϊκό στρατόπεδο, σε βασικό ορμητήριο των Αμερικάνων υπεριαλιστών. Αυτή η συμφωνία προβλέπει τον πολυετή έλεγχο, την αναβάθμιση της βάσης της Σούδας, ώστε να γίνει ένα ακόμη πιο αποτελεσματικό θανατηφόρο εργαλείο στην υπηρεσία των δολοφόνων των λαών. Προβλέπει να ενταχθούν στη συμφωνία και να μπουν κάτω από τον έλεγχο των ΗΠΑ οι νέες στρατιωτικές βάσεις, όπως η βάση ντρόουν στη Λάρισα, των ελικοπτέρων στο Στεφανοβίκιο, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, να δοθούν και άλλες διευκολύνσεις συμπεριλαμβανομένης και πυρηνικής βάσης στον Άραξο. Για την υπογραφή αυτής της άθλιας συμφωνίας έρχεται την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη στην Αθήνα και το γεράκι του πολέμου, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Πομπέο, και βεβαίως ετοιμάζεται και ανάλογη υποδοχή από το λαϊκό κίνημα. Η Ελλάδα έχει καταταχθεί από τη ΣΥΠΑ στα λεγόμενα κράτη ανάσχεσης μαζί με το Ισραήλ, την Πολωνία, τη Ρουμανία. Κοινώς, για να συνεννοηθούμε, η χώρα μας στο διεθνή ανταγωνισμό έχει στοχοποιηθεί. Αυτό σημαίνει άλλωστε η αποστροφή των υπουργών της κυβέρνησης ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε κράτος πρώτης γραμμής front state για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στην πρώτη γραμμή, ποια είναι αυτή η πρώτη γραμμή?
των πολεμικών σχεδίων στον Περσικό και ενάντια στο λαό του Ιράν, όπως βρέθηκε παράδειγμα το καλοκαίρι με απόφαση της κυβέρνησης 4.000 χιλιόμετρα μακριά από τη χώρα μας ελληνική φρεγάτα του ναυτικού. Και επειδή μας λένε για την ασφάλεια που εξασφαλίζει το ΝΑΤΟ, τι ασφάλεια άραγε αισθάνονταν οι Έλληνες ναύτες 4.000 χιλιόμετρα μακριά από τη χώρα μας, ποιον ακριβώς σκοπό, ποια κυριαρχικά δικαιώματα υπηρετούσαν σε εκείνο το σημείο. Όπως στην πρώτη γραμμή βρέθηκε η Σούδα όλα τα προηγούμενα χρόνια στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις στη Συρία, στη Λιβύη και αλλού. Στην πρώτη γραμμή εννοούν των ατοικών σχεδίων περικύκλωσης της Ρωσίας σε Ανατολική Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα, ταυτόχρονα με τις ρωσικές προειδοποιήσεις πως οι βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελούν στόχο για τις ρώσικες στρατιωτικές δυνάμεις, όπου και αν αυτές βρίσκονται. Στην πρώτη γραμμή των σχεδίων για να διατηρηθεί η Τουρκία στο Αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο, αναλαμβάνοντας έτσι η χώρα μας το ρόλο του διάβλου, ανοίγοντας στα γεμάτα τα σχέδια συνδιαχείρισης σε Αιγαίο και Κύπρο. Αυτή την εξέλιξη ο λαός και η νεολαία της Ελλάδας δεν πρέπει να αφήσουμε σε καμία περίπτωση να περάσει. Πάνω απ' όλα, δεν μπορούμε να αφήσουμε να υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στις ελληνικές κυβερνήσεις που φέρουν κυριολεκτικά το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι της Ελλάδας, το ξέρουμε καλά, δεν γνωρίζουν καμία πατρίδα. Παίρνουν τις επιχειρήσεις τους, τις πάνε όπου έχει μεγαλύτερο κέρδος, κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες, είναι πάντα πρόθυμοι να μπλέξουν τον ελληνικό λαό σε μεγάλες περιπέτειες, αρκεί να εξασφαλίσουν καλύτερη θέση στη μοιρασιά του ενεργειακού πλούτου της περιοχής. Δεν χωρά λοιπόν καμία επανάπαυση. Τώρα καλούμε να αναπτυχθεί ένα αγωνιστικό, μαζικό, μαχητικό κίνημα σε όλη τη χώρα που θα συγκρουστεί με αυτά τα εγκληματικά σχέδια. Κίνημα πολύμορφο με διαδηλώσεις, με συγκέντρωση υπογραφών, παραστάσεις, παρεμβάσεις στη Βουλή, παρεμβάσεις στις ΕΕΔΙΕ των συνδικάτων, άλλων φορέων του μαζικού κινήματος για να διατρανωθεί η λαϊκή θέληση. Όχι στις βάσεις και στα πυρηνικά, να καταγγελθεί η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας με τη ΣΥΠΑ, να κλείσει η βάση της Σούδας και άλλες αμερικανονοητικές στρατιωτικές βάσεις, απεγκλωβισμός της Ελλάδας από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, καμία συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό, αποδέσμευση από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, στο ΚΚΕ, στην εκατοστάχρονη ιστορία μας, έχουμε μάθει να τιμάμε τους νεκρούς μας, να τιμάμε τους ήρωές μας μέσα στη φωτιά της ταξικής πάλης. Αυτή άλλωστε δεν σταματά ποτέ, είναι ασίγαστη και έχουμε χρέος σε κάθε φάση της, κάθε στιγμή, να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Κριτήριο για μας, πηξίδα για μας, ήταν, είναι και θα είναι ο λαός να μπορεί να απολαμβάνει τον πλούτο που παράγει και να μην είναι καταδικασμένος στη φτώχεια, την ανέχεια, την ανεργία, τα διαλυμένα δικαιώματα. Η ζωή που ζούμε σήμερα δεν μας ικανοποιεί, δεν μας αξίζει και παλεύουμε κάθε μέρα να την αλλάξουμε. Και πιστεύουμε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα να ζούμε πολύ καλύτερα. Πιστεύουμε ότι έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε πορεία με την ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Έξω από έναν τέτοιο αγώνα είναι φυσιολογικό να υπάρχουν μόνο ήττες και μόνο συνεχείς απογοητεύσεις. Αυτή η προοπτική δεν είναι για τη Δευτέρα παρουσία, όπως μας κατηγορούν πολιτικοί αντίπαλοι, φίλοι, που θέλουν να δείξουν ότι ό,τι παλεύει το κουκουέ δεν είναι για τώρα και πρέπει να κάνουμε άλλες επιλογές. Φίλοι, σε εισαγωγικά. Για τη Δευτέρα παρουσία τελικά είναι το παραμύθι ότι μπορεί ξάφνου η βαρβαρότητα του καπιταλισμού να γίνει παράδεισος για τους πολλούς. Για τη Δευτέρα παρουσία είναι να πιστεύεις ότι σύγχρονη κρίση θα υπάρχουν χωρίς τους αντίστοιχους σύγχρονους δούλους. Αντίθετα, η προοπτική μιας άλλης, μιας δίκαιης κοινωνίας, είναι μόνο αυτή που μπορεί να δώσει δύναμη, ελπίδα στον καθημερινό αγώνα για τη βελτίωση της ζωής του λαού. Όσο δυναμώνει λοιπόν η εργατική λαϊκή πάλη, όσο αποκτά πιο μαζικά χαρακτηριστικά, όσο βαθαίνει ο αντικαπιταλιστικός προσανατολισμός της, τόσο θα είναι δυνατό και στο σήμερα να μετράει νίκες ο λαός, αλλά κυρίως να διαμορφώνονται οι όροι για τη ριζική ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων. Σήμερα πράγματι
οι εργαζόμενοι, η μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία δεν έχει αποφασίσει να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο. Όμως εμείς δεν στεκόμαστε σε αυτό παθητικά και μυρολατρικά. Παλεύουμε καθημερινά για να αλλάζουν οι αρνητικοί συσχετισμοί στο μέτρο των δυνάμεών μας βεβαίως. Άλλωστε το ΚΚΕ έχουμε μάθει να πηγαίνουμε κόντρα στο ρεύμα. Έχουμε μάθει να μην υποτασσόμαστε στις δυσκολίες. Να έχουμε αμέριστη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του λαού, στη δύναμή του. Έχουμε αντλήσει διδάγματα από την ιστορία του κόμματος, του παγκόσμιου επαναστατικού κινήματος. Και τι γίνεται τελικά κατανοητό από αυτή την πορεία? Ότι ποτέ, πουθενά και τίποτα δεν κερδίθηκε από τους εργαζόμενους τα φτωχά λαϊκά στρώματα χωρίς σύγκρουση με το κεφάλαιο και την εξουσία τους. Ότι οι κορυφαίες στιγμές της ταξικής πάλης στη χώρα μας, η εργατική λαϊκή ξεσηκωμή, ακόμα και όταν δεν είχαν ξεκάθαρο και σωστά προσδιορισμένο το στόχο τους ως αποτέλεσμα δυναμιών του ίδιου του Κομμουνιστικού Κόμματος, ακόμα όμως και τότε άφησαν ανεξίτηλη τη σφραγίδα τους στις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις. Και για όσους όλα αυτά τα θεωρούν παλιά, ξοφλημένα και ξεπερασμένα, απάντηση δίνουν οι προχτεσινές, μοναδικές σε μαζικότητα, εκδηλώσεις του 45ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή, όπου εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος, λαού και νεολαίας, σε όλη την Ελλάδα ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Αυτή λοιπόν η φλόγα μένει αναμένη στη χώρα μας, μέσα σε δύσκολο συσχετισμό, που όμως στέλνει και ένα παγκόσμιο μήνυμα και στηρίζει την επαναστατική αισιοδοξία, που δεν είναι να πετάμε στα σύννεφα, αλλά είναι να κλώνει την πίστη στη δυνατότητα ότι ο κόσμος μπορεί να αλλάξει. Αυτή η αισιοδοξία είναι βασισμένη στη γνώση, στη βαθιά μελέτη της κοινωνικής εξέλιξης, των νόμων που τη διέπουν, βασισμένη στα διδάγματα της ιστορίας. Όλα τα παραπάνω μπορούν να γίνουν πίστη στη δυνατότητα των εργατικών λαϊκών μαζών, πίστη στην ανθρώπινη δράση ότι μπορεί ο εργαζόμενος άνθρωπος να μην είναι ένα έρμεο των κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων, αλλά να πάρει τη ζωή στα χέρια του. Και μόνο όταν ένας λαός βγαίνει στο προσκήνιο, αγωνίζεται, διεκδικεί, μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την πραγματική αλλαγή της κοινωνίας και να φέρει το απάνω κάτω. Αυτό το δρόμο δεν θα σταματήσει ποτέ το ΚΚΕ να δείχνει στο λαό, στα παιδιά της εργατικής τάξης, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Ο αγώνας για το σοσιαλισμό είναι αγώνας αναγκαίος, ρεαλιστικός, ζωντανός. Ανοίγεται κάθε μέρα, με κάθε μικρή ή μεγάλη μάχη που δίνουμε, με κάθε προσπάθεια που κάνουμε για να φτάσουν πιο πλατιά οι θέσεις και οι ιδέες του ΚΚΕ, για να ζωντανέψουμε τη σοσιαλιστική κομμουνιστική προοπτική, για να συσπυρώσουμε ευρύτερες δυνάμεις στον οργανωμένο συλλογικό αγώνα μέσα στο κίνημα, για να σηκώσουν ακόμα περισσότεροι τις σημαίες των σύγχρονων διεκδικήσεων. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, αμέσως μετά την εκτέλεση στον μπλόκο, η ΚΟΠ έδωσε την οδηγία στα μέλη της να βγουν μαζικά, όπως είπαμε και στην αρχή της ομιλίας, για να τονώσουν το ηθικό του λαού. Ένα από τα στοιχεία ήταν να γράφουν στους τοίχους, να ζωγραφίζουν αυτά τα ρολόγια που έλεγαν 12 παρα 5, για να δείξουν ότι η ώρα της λευτεριάς πλησιάζει. Και για αυτό το περιστατικό έχει γράψει ο Ραβάνης Ρεντής. Κάθε συγγραφέας ξέρει πως στο τέλος του βιβλίου του πρέπει να γράψει επίλογος. Εγώ, αντί για αυτό, έβαλα εκείνο το 12 ακριβώς. Γιατί η ιστορία αυτή δεν είχε επίλογο. Ή μάλλον όχι. Είχε έναν επίλογο που δεν τέριαζε καθόλου με τον αγώνα των παιδιών και των γονιών τους. Κάποιοι σκίσανε, καταστρέψανε τα ρολόγια με το 12 ακριβώς. Κάποιοι κάνανε ήρωες τους Γερμανοτσολιάδες και ονομάσανε τους αγωνιστές αλήτες. Νομίζανε πως σκίζοντας τα ρολόγια θα μπορούσανε να σταματήσουν το χρόνο. Και κλείνει. Παρακαλώ εσείς αναγνώστες μου και φίλοι μου, γράψτε τον επίλογο και εγώ μαζί σας. Τιμή και δόξα στους αθάνατους ήρωες του μπλόκου. Ζουν μαζί μας, γιατί δεν τους ξεχνάμε, δεν τους λησμονούμε και κυρίως γιατί συνεχίζουμε. Ζήτω τα 100 χρόνια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Σας ευχαριστώ.